Είδατε το οξύμορο του πράγματος. Τόση καλή διάθεση έχουμε εμείς εδώ με τον Νίκο Σφαγιανάκη, ακόμα και μουσικά. Από την άλλη έρχεται αυτή η αστάθεια για άλλη μια φορά και φαίνεται ότι θα μας δείξει τα δόντια της. Δεν ξέρω που και πώς και σε ποιες περιοχές, αλλά διάβαζα την ανάρτηση του κυρίου Μαρουσάκη και είπα από την αρχή ότι δεν θα σας δώσω άλλα στοιχεία για τον καιρό, γιατί θα μας τα πει ο ίδιος ο μετεωρολόγος, ο οποίος λέει ότι αλλάζει και πάλι το καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού. Δηλαδή από το 30 τι θα γίνει, κύριε Μαρουσάκη? Πείτε μου δηλαδή τι θα κάνουμε πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πράγματι λοιπόν συνεχίζει έτσι σε αυτό το άστατο μοντίβο ο Ιούνιος. Από τη μία έχουμε καλοκαιρία μέχρι και το μεσημέρι, ανεβαίνει και η θερμοκρασία σιγά σιγά, φτάνουμε τους 30-32 βαθμούς. Τα προβλήματα όμως ξεσπούν αυτές οι πόρες, αυτές οι καταιγίδες που σε τοπικό επίπεδο δημιουργούν ακόμη και προβλήματα. Έτσι λοιπόν, αν εξαιρέσουμε τη σημερινή ημέρα, όπου γενικά η αστάθεια θα είναι περιορισμένη και θα εντοπίζεται κυρίως προς τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας αργά το απόγευμα, από αύριο αναμένουμε έτσι μια έξαρση, μια πυροδότηση αυτής της αστάθειας, θα επεκταθεί σε πολλές έτσι περιοχές της χώρας μας, με τη Δευτέρα, μάλλον με το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα, να είναι έτσι γενικά ένα αρκετά επικίνδυνο διήμερο, με πολλές έτσι βροχές, καταιγίδες στις απογευματινές ώρες, κατά κύριο λόγο στα υπηρετικά, ακόμη όμως και προς το Δυτικό και Βόρειο Αιγαίο. Και επειδή βέβαια σας ενδιαφέρει και η περιοχή της Κρήτης, στην Κρήτη μπορεί να μην έχουμε αυτές τις πολύ ισχυρές καταιγίδες κοντά στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά θα βγει αστάθεια και στην Κρήτη. Θα έχουμε να δει τις απογευματινές ώρες, κυρίως στην Κυριακή και τη Δευτέρα, μπόρες και καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Και δεν αποκλείεται και εκεί τα φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο να συνοδεύονται από χαλάζι ή και από έντονους κεραυνούς. Πρέπει να δείξουμε έτσι μια προσοχή, γιατί είναι μια περίοδος όπου δραστηριοποιούμαστε και προς τη θάλασσα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι κεραυνοί που συνοδεύουν αυτά τα φαινόμενα αστάθειας είναι πολύ επικίνδυνη ακόμη και για την ανθρώπινη ζωή. Έχουμε δει και στο παρελθόν και μάλιστα και φέτος είχαμε νεκρό από εκδήλωση κεραυνών που χτύπησαν την περιοχή της Ρόδου. Γι' αυτό και όταν βλέπουμε την ανάπτυξη αυτών των φαινομένων αστάθειας, θα πρέπει να απομακρυνόμαστε από θάλασσες και από ακτές και να πηγαίνουμε σε προστατευμένα μέρη, σε προστατευμένα έτσι σημεία. Ξέρετε, στο τέλος του Μάη μας μιλούσατε για την αστάθεια της άνοιξης, συνηθισμένο φαινόμενο, το οποίο πιστεύαμε έτσι όπως το ακούγαμε ότι θα περνούσε. Αλλά φτάσαμε στις 9 του Ιούνιου και στις 9 του Ιούνιου πάλι για αστάθεια. Πώς δικαιολογείται αυτό? Πολύ σωστά τα λέτε. Πράγματι το φετινό καλοκαίρι έχει ξεκινήσει έτσι με έναν περίεργο τρόπο. Βλέπουμε να κατεβαίνουν συνεχώς πιο ψυχρές αέριες μάζες από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, στη μέση και ανώτερη βέβαια ατμόσφαιρα. Και σε συνδυασμό με τη ζέστη που προκύπτει εξαιτίας βέβαια και της εποχής αργά το μεσημέρι, ξεσπούν αυτά τα φαινόμενα, αυτές οι καταιγίδες, αυτές οι βροχές, αυτά τα μπουρίνια, τα οποία δημιουργούν και αρκετά προβλήματα. Είδαμε και στα Ιωάννινα τις προηγούμενες ημέρες τη σφοδρή χαλαζόπτωση που χτύπησε την περιοχή των Ιωαννίνων με πολλά προβλήματα. Και δυστυχώς τα μακροπρόθεσμα στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα για το μήνα Ιούνιο φαίνεται ότι θα κυλήσει έτσι και το υπόλοιπο του Ιουνίου. Δηλαδή εκεί που θα έχουμε τον ήπιο καιρό, ξαφνικά θα μας έρχονται πάλι κάποιες διαταραχές από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, κάποιες πιο ψυχρές αέριες μάζες, για να δίνουν αυτές τις καταιγίδες μόνο όμως τα απογεύματα. Άρα λοιπόν, μπορεί το πρωί, γι' αυτό είναι που θα πρέπει να προσέξουμε και μας ξεγελά κάπως ο καιρός, μπορεί το πρωί να ξεκινάμε έτσι με ήπιες καιρικές συνθήκες, να βλέπουμε καλανό τον ουρανό, να έχουμε πολλές ώρες ηλιοφάνειας, να βλέπουμε και τη θερμοκρασία ακόμη εκεί κοντά στο μεσημέρι να ξεπερνά και τους 30 βαθμούς. Προς το απόγευμα όμως θα αλλάζει σημαντικά το καιρικό σκηνικό και θα βλέπουμε έτσι να ξεσπάνε αυτά τα μπουρίνια, αυτές οι καταιγίδες, οι οποίες είπαμε ότι θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Η άνοδος της θερμοκρασίας φέρνει αυτή την αστάθεια και πάει προς το απόγευμα, δηλαδή αυτή η σύγκρουση με υψηλής θερμοκρασίας, χαμηλών βαρομετρικών κλπ. Όπως λέτε, για να το καταλάβω. Πολύ σωστά το σημειώνετε. Είμαστε σε μια εποχή πλέον όπου έχει μεγαλώσει αρκετά και τη διάρκεια βέβαια της ημέρας. Έχουμε έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό από τη μία πλευρά, κάτω χαμηλά στην επιφάνεια, δημιουργεί τις υψηλές θερμοκρασίες. Είπαμε όμως ότι προς τη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, πιο ψηλά δηλαδή μέσα στην ατμόσφαιρα, έχουμε πιο ψυχρό αέρα και αυτή η σύγκρουση του θερμού αέρα κάτω χαμηλά με το ψυχρότερο πιο ψηλά στην ατμόσφαιρα δημιουργεί αυτές τις καταιγίδες. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ξεσπάνε αυτά τα φαινόμενα στον υπηρετικό κορμό, δηλαδή πάνω από κερσαίες περιοχές αργά το απόγευμα, σε αντίθεση με θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, όπου μπορεί να παρατηρήσουμε αυτά τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας ή και νωρίς το πρωί. Αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί η ξηρά ζεσταίνεται πιο γρήγορα σε σχέση με τη θάλασσα. Άρα λοιπόν το απόγευμα αποκτά πολύ μεγάλα έτσι ποσά θερμότητας. Προς το βράδυ όμως ψύχεται η ξηρά, άρα λοιπόν υποχωρούν οι καταιγίδες πάνω από τα υπηρετικά τμήματα
με την θάλασσα να αποκτά πιο πολύ θερμότητα και να κατευθύνονται αυτές οι καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τουλάχιστον σαν επιστήμονες, το θεωρείτε αυτό φυσιολογικό να συμβαίνει αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα? Δεν είναι τόσο σύνηθες αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι η συχνότητά του είναι φυσιολογική. Εμφανίζει μια μεγάλη συχνότητα και αυτό που σημειώσατε κρατάει από την άνοιξη. Δεν ξεκίνησε τώρα. Έχουμε εδώ και περίπου 1,5 μήνα όπου ασχολούμαστε με αυτά τα φαινόμενα. Μάλλον μας απασχολούν αυτά τα φαινόμενα αστάδειας και μας προβληματίζουν βέβαια, γιατί άλλωστε και ο τουρισμός στη χώρα μας ανθεί κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και ο κόσμος και οι επιχειρηματίες βέβαια προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν πιο έντονα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μα υπάρχουν και οι διαμαρτυρίες ούτως ή άλλως, γιατί ξέρετε, από τη μια η θερμοκρασία του 30, από την άλλη η θολούρα από πάνω μας με την αφρικανική σκόνη εδώ στην Κρήτη. Ένα φαινόμενο συνηθισμένο αυτούς τους μήνες, αν γυρίσουμε πίσω προς τα προηγούμενα χρόνια. Και σήμερα που βλέπω από τα παράθυρα του 984, θολούρα υπάρχει. Στη συνέχεια μαζί με τις καταιγίδες, νομίζω ότι δεν είναι κάτι που είναι ευχάριστο και για εκείνο ο οποίος θέλει να κάνει διακοπές. Ακριβώς. Και πολλοί βέβαια περιορίζουν τις διακοπές τους όταν βλέπουν αυτά τα φαινόμενα να ξεσπάνε με τόσο μεγάλη συχνότητα. Γι' αυτό και λέμε ότι και το φετινό καλοκαίρι ξεκίνησε χωρίς τα αναμενόμενα. Δηλαδή, εκεί που περιμέναμε τη ζέστη σιγά σιγά να κορυφώνει τη δράση, να βλέπουμε να περιορίζεται αυτή η αστάθεια, συμβαίνει το αντίθετο. Ναι, μεν βέβαια οι θερμοκρασίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως καλές και σχετικά φυσιολογικές για την εποχή. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι καταιγίδες αναστατώνουν τον κόσμο αργά το απόγευμα και προβληματίζουν αρκετούς. Και δυστυχώς είπαμε ότι και το υπόλοιπο του Ιουνίου φαίνεται ότι θα κυλήσει σε αυτούς τους ρυθμούς. Κύριε Μαρουσάκη, μακροπρόθεσμα φαίνεται από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν τουλάχιστον να στρώνει κατά Ιουλίο? Λογικά θα πρέπει να πάμε σε πιο ομαλές, σε πιο συμβατές μάλλον με την εποχή καιρικές συνθήκες μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Πρέπει δηλαδή σιγά σιγά αυτό το καιρικό μοτίβο, το οποίο ήδη ξεπερνά σε διάρκεια των 1-1,5 μήνα, να αρχίσει έτσι να ανατρέπεται, να έρχονται πιο θερμές αέριες μάζες, πιο σταθερές αέριες μάζες, να γίνει δηλαδή πιο σταθερή, όπως λέμε στη μετρολογία, η ατμόσφαιρα και να περιορίζονται όσο το δυνατόν πιο πολύ αυτά τα φαινόμενα σε ορεινές κυρίως περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Αν πούμε ότι για τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας αυτά τα φαινόμενα σε μικρότερη βέβαια συχνότητα είναι φυσιολογικά ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, βέβαια σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η όλη αυτή η έξαρση που παρουσιάζει η αστάθεια και επηρεάζει ακόμη και θαλάσσιες, παραθαλάσσιες εκτάσεις. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο έως και Δευτέρα, υπηρετικά και Βόρειο Αιγαίο, υπάρχει θέμα και χρειάζεται προσοχή. Ακριβώς. Για την Κρήτη, όπως είπατε και σημείωσα, το ίδιο διάστημα, απλά το επαναλαμβάνω, μήπως και κάνω λάθος πριν σας αποχαιρετήσω, ότι και εδώ θα έχουμε μπόρες, και εδώ θα έχουμε κεραυνούς και χαλάζι, ορεινά και παράκτιες περιοχές, έτσι? Ακριβώς. Κυρίως σε ορεινές περιοχές θα γίνονται αυτά τα φαινόμενα, βέβαια. Πολλές φορές όταν σβήνουν αυτές οι καταιγίδες προς το απόγευμα και τη νύχτα, δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και θαλάσσιες, παραθαλάσσιες εκτάσεις με μικρότερη όμως ένταση. Αλλά αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε σε κάθε περίπτωση όταν βλέπουμε να εκδίνονται και οι ισχυροί αυτοί κεραυνοί που συνοδεύουν αυτά τα φαινόμενα στάδιας, να απομακρύνεται ο κόσμος από τις θάλασσες και τις ακτές μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το φαινόμενο. Μάλιστα.